να διασφαλίζεται, κυρίως από τη Δημοτική Αρχή και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά σε ό,τι αφορά και την ευθύνη των υπόλοιπων δημοτικών παρακτάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων στο σύνολο και του καθενός, να διασφαλίζεται η ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τρόπο τέτοιο, ώστε να συζητούνται τα οξυμένα ζητήματα και προβλήματα που αποσχολούν το κοινωνικό σύνολο του νησιού μας και να δίνονται, όποιες λύσεις μπορούν να δοθούν μέσα από αυτήν... τη συλλογική διαδικασία και συνεδρίαση. Το, θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί όλα αυτά τα ζητήματα... και η καθυστέρηση της λειτουργίας και της συνεδρίασης... του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν η Δημοτική Αρχή... δεν είχε μείνει στην απόφασή της να βάλει ίδια εμπόδια... στην συνεδρίαση, ε, όταν η ίδια ε, αναιρεί υποτιμά, ε, δεν εφαρμόζει τα, κατά τα άλλα, το κατά τα άλλα νομικό πλαίσιο που ίδια θέλει να εφαρμόσει και βέβαια έρχεται να ακουμπήσει στην λειτουργία των δημοτικών συλλογικών οργάνων. Η μειοψηφία, ο καθένας για τον δικό του λόγο, αλλά που μπορεί να ενωθεί σε ένα κοινό αίτημα, ε, κατά εφαρμογή της νομοθεσίας, έθεσε στη Δημοτική Αρχή, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το αίτημα να συζητηθεί αποκλειστικά ο τρόπος λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Σε αυτό το αίτημα δεν απαντά ικανοποιητικά η Δημοτική Αρχή, ενώ, όπως και εσείς σωστά το λέτε, υπάρχουν οξυμένα προβλήματα, τα οποία και στο επόμενο διάστημα θα οξυθούν ακόμα περισσότερο. Προβλήματα που αφορούν την διαδίωση της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου. Άρα κλείνοντα γιατί δεν χρειάζονται πολλά λόγια, Εμεί λέμε ω Λαϊκή Συσπήρωση αυτό που είχαμε ε, τονίσει στο ξεκίνημα, στην εμφάνιση της πανδημίας με μια σειρά ποινιπή ε, πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πήρε η, η κυβέρνηση οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο τη λειτουργία, αλλά αν θέλετε βάζανε και τις βάσεις να, γίνουν, ε, να, να, κατασταλούν, να θέλετε, ελευθερίες και δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή, τι είχαμε πει τότε, ότι θα γίνουμε ως λαϊκή συσπήρωση, με τις δυνάμεις που έχουμε και με τον τρόπο που εκφραζόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνουμε εμπόδιο είτε στη Δημοτική Αρχή, είτε στην πλειοψηφία, εάν θελήσει να συζητήσει σοβαρά ζητήματα που, ξαναλέω, αφορούν την πλειοψηφία των κατοίκων, των λαϊκών στραμμάτων του νησιού, με τρόπο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει και την ανεμπόδιστη συμμετοχή των υπολείπων δημοτικών συμβούλων και των παρατάξεων, αλλά ακόμα περισσότερο και φορέων και μαζικών σωματείων του νησιού. Γι' αυτό και δεν συμμετείχαμε πέρα από αντικειμενικές δυσκολίες που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς και έχει την ευθύνη βέβαια για αυτό, ενώ δημοτική συμβούλη, δεν συμμετείχαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις που έγιναν με αυτόν τον τρόπο και εδώ να τονίσω, ίσως παίρνω ένα λεπτό ακόμα από το χρόνο σας, ότι... Σε αυτό που, ήθελα, που είπα προηγουμένω ότι δεν διευκολύνει. Κοιτάξτε, τώρα αύριο η Δημοτική Αρχή συγκαλεί, ο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν νομίζω ότι παίρνει μόνο τι αποφάσει, γι' αυτό λέω Δημοτική Αρχή. Συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο σε εργάσιμη μέρα και ώρα τέτοια που δεν διευκολύνει, ακόμα και αν θέλαμε δηλαδή, δεν διευκολύνει τη συμμετοχή τη πλειοψηφία του σώματο συνολικά του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε σε μια ημερήσια διάταξη που δεν απαντά στο αίτημα για μοναδική συζήτηση με, το, με τον τρόπο λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, βάζει και άλλα ζητήματα. Άρα, κλείνοντα, η ευθύνη ε, είναι αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχής σε ό,τι αφορά τη λειτουργία. Θα πει κάποιο απλά πού κολλάει το θέμα και. Πόσο θα κρατήσει αυτό και συμπερασματικά έτσι με δύο λόγια, η δική σας πρόταση ποια είναι. Εμεί, κύριε Βενιέρη, όταν ψηφίστηκε ο Κανονισμό τη Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι σε αυτή την αρχή, όχι με αυτή τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε προηγούμενη, δεν τον είχαμε ψηφίσει. Γιατί ο Κανονισμό τη Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου πάει μαζί με όλο το νομικό πλαίσιο τη διαδικασία και τη λειτουργία των δημοτικών πλέον οργάνων, των οποίων εμεί καταγγέλουμε και αντιπαρατεθόμαστε κάθε φορά που έρχεται η συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια ή όπου αλλού μα δίνεται η ευκαιρία και λέμε ότι δεν είναι πλέον αυτό που πολλοί από τους συμπολίτε μας μπορεί να έχουν στο μυαλό τους, να είναι μια δημοκρατική έκφραση που μπορεί να λύσει αιτήματα κτλ. Παράδειγμα και αυτό που συζητήθηκε σε μια συνεδρίαση προηγούμενη, του Δημοτικού Συμβουλίου τη ΚΟ, το Σωματείο των Ξενοχοϊπαλλήλων έθεσε αιτήματα ανακούφιση. Δεν, δεν έγιναν αποδεκτά από την Δημοτική Αρχή. Όλο αυτό δεν μπορεί, ο κανονισμός δηλαδή πάει μαζί. Δεν θα μπορούσε να είναι ένας κανονισμός που να είναι δημοκρατικός και να έχει όλο το υπόλοιπο πλέγμα να είναι αντιδραστικό και αντιλαϊκό. Άρα, ε, που κολλάει τώρα με, που κολλάει προφανώς, προφανώς τα εμπόδια που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη λειτουργία και στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πάνε μαζί με όλο το κλίμα που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητα mm -hmm. Δηλαδή, και ε, τα, η επίθεση στα εργασιακά μα, εργατικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά μα δικαιώματα, και η, 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 ο αυταρχισμό, είτε, είτε η ένταση της καταστολή που έρχεται από την κεντρική διοίκηση. Ε, και το, το γεγονό ότι μπαίνουν εμπόδια ε, και με αφορμή την πανδημία, όχι εντάξει να είμαστε με αφορμή την πανδημία, προκειμένου να εκφράζονται ε, οι μαζικοί φορεί οι πολίτες, ε, έτσι όπως θέλουν και πρέπει να εκφράζονται και ε, το παλεύουμε εμείς γι' αυτό, οι διεκδικήσεις τους, τα αιτήματά τους. Άρα εσείς ε, δέχεστε διαζώσεις ή με τελεδιάσκεψη ή το ένα το απορρίπτετε και το άλλο το δέχεστε, εκεί είναι τώρα τι γίνεται. Εμείς είχαμε πει εξ αρχή για να ξανα... Αν θέλετε να, ξανα, να πούμε την, την, θέση της λαϊκής εισπύρωσης. Υπάρχουν όντως ζητήματα, θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου γενικότερα που θα μπορούσαν να γίνουν, να αποφασιστούν με αυτές τους δύο τρόπους. Μα, είτε διαζώσεις, διαπεριφοράς, είτε διαπεριφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη. Λέμε όμως και ο κάθε προφανώς έχει το δικό του το κριτήριο, ποια είναι τα σοβαρά ζητήματα. Ναι. Σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι και απλό, απλούστατο. Ναι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε τι φοβάται η Δημοτική Αρχή και δεν κάνει μία συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα ε, συζήτηση τον τρόπο λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Σε αυτό, επειδή ακριβώ έχουν παρατηρηθεί. Ε, παρατυπίες να το πούμε, αστοχίες να το πούμε, καθυστερήσει να το πούμε. Διάφορα ζητήματα, καλό θα ήταν το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου να ε, παίρνοντα όλα τα απαράτητα μέτρα, με τρόπο συνεδρίασης έτσι όπως είχε γίνει και μέσα στο καλοκαίρι, να συζητήσουμε ζωντανά υπεύθυνα, καταθέτοντας ο καθένας τον, την δική του σκέψη και την δική του πρόταση για αυτό.